μας γεμίζουν αισιοδοξία για τις επόμενες μάχες, οι μαζικές μαχητικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Οι χιλιάδες κόσμοι που πλημμύρισαν τη Θεσσαλονίκη στα εγκαίνια της ΔΕΘ, πραγματοποιώντας μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσαν την καλύτερη απάντηση στις αυταπάτες που μοίρασε με το τσουβάλι ο Πρωθυπουργός. Με τη δράση μας κατακτήσαμε στην πράξη να μην τσιμπήσει ο λαός στα ψέματα που σέρβιρε η κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ, πως μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή πολιτική και καπιταλιστική ανάπτυξη ταυτόχρονα. Εξασφαλίσαμε να μην πέσει μεγάλο κομμάτι των εργαζόμενων στην παγίδα να διαλέξει νέρος σε μια ψεύτικη αντιπαράθεση που αφήνει στο απειρόβλητο τα αντιλαϊκά μέτρα που φορτώνουν τους εργαζόμενους. Άλλωστε και οι ΜΕΝ, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, έταζαν γιγκαμπάιτς στους νέους τη στιγμή που τους καταδικάζουν στην αναδουλειά και οι ΔΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσαν για αυξήσεις στο κατώτατο μισθό χωρίς να πειραχτεί το αντεργατικό πλαίσιο που καταδικάζει τους εργαζόμενους να ζουν σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά και οι δύο δεν έβγαλαν κιχ για τις προκλητικές φορολαπρίσεις των αφεντικών. Και οι δύο δεσμεύτηκαν πως ο κατώτατος μισθός θα κανονίζεται από το γραφείο του Υπουργείου Εργασίας και όχι με συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και οι δύο κινούνται στις ίδιες ράγες αυτές της καπιταλιστικής ανάπτυξης των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η αισιοδοξία και η ελπίδα μας γεμίζει και η άμεση ανταπόκριση εργαζόμενων, συνδικάτων, μαζικών φορέων που εκφράστηκε αποφασιστική απάντηση στα φασισταριά που προσπαθούν να ξαναβγούν από τα λαγούδια τους. Ήταν καθοριστική η συμβολή των σωματείων με την παρουσία τους έξω από τα σχολιά για να εξασφαλίσουν πως οι μαθητές δεν θα υποκύψουν στην τρομοκρατία μιας εγκληματικής ομάδας φασιστοειδών. Η μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήσαμε στη Σταυρούπολη έδωσε ανάταση στο λαό. Αποτέλεσε ένα ακόμα βήμα για τη μαζική καταδίκη των φασιστών. Αντίστοιχη συμβολή είχε και η μεγάλη συναυλία που διοργανώσαμε μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους στην πλατεία Αιγαίου Σοφίας. Οι εργάτες, συνολικά ο λαός, δεν έχουν καμία σχέση με το ματρόσκυλο του συστήματος. Με τους φασίστες που είναι παιδί του συστήματος γιατί παρακαλούσαν στη Βουλή για επιδότηση των εφοπλιστών και άνοιγαν φιλεμπορικά γραφεία. Ακόμα και τώρα, κύχια τα προβλήματα των εργαζόμενων. Αποπροσανατολίζουν με τη στάση τους στα ζητήματα του εμβολιασμού και στην ουσία στηρίζουν η κυβέρνηση για την μη ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Στους χώρους δουλειάς, οι λεγόμενοι αντισυστημικοί μετατρέπονται σε κότες όπου πρώτοι στηρίζουν την εργοδοσία. Έχουμε και σπουδαία παρακαταθήκη όλο το προηγούμενο διάστημα και από τις δεκάδες εστίες αγώνα που έχουν ανάψει σε μια σειρά κλάδους. Στην e-food, στα πράκτικα, στους εκπαιδευτικούς, στους υγειονομικούς, στη μεγάλη μάχη στα μεταλλεία της Χαλκιδικής, τα εργατικά σωματεία πατούν σαν μια γροθιά στην γενικευμένη επίθεση της κυβέρνησης. Και γι' αυτό, συνάδελφοι, σήμερα είναι πρώτη σημασία ανάγκη να σχεδιάσουμε πώς όλη αυτή η πλούσια πείρα που συγκεντρώνουμε θα γίνει το στέρεο έδαφος για να χτίσουμε ένα μεγάλο, πανελλαδικό, πανεργατικό μέτωπο που θα ακυρώσει στην πράξη τους αντεργατικούς νόμους, θα πετάξει το καλάθι των αχρήστων τον νόμο Χατζηδάκη, θα βάλει μπροστά τη διεκδίκηση δικαιωμάτων που να ανταποκρίνονται στην εποχή και τα επιτεύγματά της. Η κυβέρνηση έχει πάρει σκούπα και σαρώνει τα πάντα στο διάβα της, για να μπορέσουν τα μεγάλα μονοπόλια να αναπτυχθούν και να βγάλουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Δεν είναι τυχαίο πως ακριβώς αυτή την περίοδο επιλέξανε για να εφαρμόσουν το κατάπτυστο νόμο Χατζηδάκη. Ένα νόμο που δημιουργεί το έδαφος για ακόμα μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσης, για σαρωτικό χτύπημα στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, γιατί αυτή είναι η ανάπτυξή του. Έτσι εξηγείται ότι στα ράφια των σούπερ μάρκετ που εδώ και δύο χρόνια έχουν βγάλει αμύθιτα κέρδη, το γάλα και το ψωμί ακριβένουν για τις νέες οικογένειες. Το ότι μετά από επενδύσεις με ζεστό χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή με δικά μας λεφτά, για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, το ρεύμα και το πετρέλαιο που κινούνται για χρυσάφι, με χιλιάδες οικογένειες να στερούνται τα πάντα για να καταφέρουν να συσταθούν και φέτος το χειμώνα. Η μάχη που δίνουν τα διάφορα καπιταλιστικά συμφέροντα για να εξασφαλίσουν κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητά τους είναι τέτοια που δεν διστάζουν, για παράδειγμα, σε περίοδο πανδημίας να προχωρούν σε συγχωνεύσεις νοσοκομείων, σε κλείσιμο μονάδων, σε αυτό που ονόμασαν το νέο ΕΣΥ. Ήδη και στην πόλη μας υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό. Όλο και περισσότερο ξεφτίζει το επιχείρημα πως από την ανάπτυξη θα ωφεληθούν και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Πως οι νόμοι που ψηφίζονται μπορούν να είναι καλοί και για τους ΜΕ και για τους ΔΕ. Για να το δούμε.
ρεκόρ κερδών και απήξεων φέτος για τον τουρισμό. Για αυτή την περίοδο γυρνάνε οι καραβιές των εργαζόμενων που δούλευαν 12 ώρα χωρίς ρεπό στα νησιά και την Καλλιτική και περιμένουν να κάνουν το χειμώνα τους με επιδόματα, όσοι τα δικαιούνται. Δεν υπάρχει λοιπόν πλέον χώρος για αυταπάτες. Τι μπορεί να περιμένει κανείς αλήθεια από κυβερνήσεις και κόμματα που επιλέγουν να δώσουν 13 δις για φρεγάτες που θα τις λατσάρουν στην Αφρική και θα χώνουν την χώρα μας ακόμα πιο βαθιά στον πάτο κυκλώνα, αλλά δεν βρίσκουν λεφτά για σχολιά, για νοσοκομεία, για μέσα μαζικής μεταφοράς. Πόσο πιο ξεκάθαρο μπορεί να γίνει το τι ακριβώς έχει σαν προτεραιότητα το κράτος των εργοδοτών όταν διαφημίζει πακέτα επενδύσεων, ταμεία ανάκαμψης και μεσοπρόθεσμα την ίδια στιγμή που τα καμένα της έφυγας σήμερα είναι πλημμυρισμένα, αφού δεν δόθηκε ευρώ για την πλημμυρικά έργα. Η κυβέρνηση λειτουργεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα όταν είναι να προασπίσει τα συμφέροντά της και των εργοδοτών, όπως φάνηκε και μπροστά στην Ελληνογαλλική Συμφωνία και στην αντίστοιχη συμφωνία που φέρνει και με τη ΣΥΠΑ. Αλλά είναι πολύ αργή σε ό,τι αφορά τα λαϊκά συμφέροντα, αφού δεν έκανε το παραμικρό για να αποτρέψει τις χτεσινές πλημμύρες στη Βόρεια Έλληνα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, συνάδελφοι. Και τίποτα δεν γίνεται μόνο από έναν κακό υπουργό ή μια κακή κυβέρνηση. Είναι επιλογή ενίσχυση των επιχειρηματιών. Είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων να βαθαίνει ο ρόλος της χώρας στα υπεριαλιστικά σχέδια για να εξασφαλίσουν οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι μερίδιο απειλία στην περιοχή. Είναι πολιτική απόφαση να αφήσει τη χώρα προστάτευτη από φωτιές, σεισμούς και πλημμύρες, γιατί είναι παιδεία που δεν βγαίνει κέρδος. Είναι φυσικό και επόμενο το κράτος των εργοδοτών να εξασφαλίζει ασυλία στα φασισταριά, αφού τα αξιοποιεί για να προωθεί τα συμφέροντά του, γιατί θέλει κάθε κεφάλι που σηκώνεται να τσακίσει. Συναδέλφες και συνάδελφοι, λύση υπάρχει. Είναι οι αγώνες μας και είναι η διοργάνωσή μας. Εκεί βρίσκεται η δύναμή μας. Με οδηγό της μάχης που δώσαμε, συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Να μπουν στο φούλι μηχανές για να δυναμώσει το μέτωπο σύγκρουσης με την πολιτική της κυβέρνησης. Να οργανώσουμε σχέδιο μάχης για να εξασφαλίσουμε πως τα συνδικάτα θα φτάσουν και στο τελευταίο κατάστημα, στο τελευταίο εργοστάσιο. Τα δέλτα σίγμα των σωματείων μας να κουβεντιάσουν, να σκεφτούν τρόπους ώστε το πλαίσιο πάλι για τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων μας να φτάσει κάθε εργαζόμενο του κλάδου. Σε όποιον σκέφτεται πως ο νόμος ψηφίστηκε και δεν γίνεται τίποτα πια, να μεταφέρουμε την πείρα από τους εργαζόμενους στην e-food, που χωρίς ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, χωρίς 50-1%, χωρίς να λογαριάσουν αντισυνδικαλιστικούς νόμους, οργάνωσαν τη μάχη τους και νίκησαν και συνεχίζουν τον αγώνα. Αντίστοιχα σε εκατοντάδες περιπτώσεις, τα συνδικάτα με την αποφασιστικότητα και τη μαζικότητά τους ακύρωσαν τους νόμους ενάντια στη διαδήλωση και στη λειτουργία του. Μόλις χθες η εκπαιδευτική και ακόμα μια φορά ακύρωσαν την πράξη της κατάπτυξης της αποφάσεως των δικαστηρίων για παράνομη απεργία και συμμετείχαν μαζικά στις κινητοποιήσεις τους. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, ο μόνος δρόμος για να κάνουμε πράξη στο πλαίσιο πάλι. Συντονιζόμαστε για ένα μαζικό, ενωτικό, αγωνιστικό μέτωπο ενάντια στους αντεργατικούς νόμους και διεκδικούμε. Κατάργηση του νόμου εκτρώματος Χατζηδάκη. Αυξήσεις τους μισθούς. Κανένας εργαζόμενος έξω από τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Κατάργηση του νόμου Βρούτσι Αυξιόπλου ως αφετηρία για την ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού μας. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που περιορίζουν και καταργούν εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Σταθερή δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα. 7 ώρο πεθύμενο 35 ώρα. Όχι στη μονιμοποίηση της φιλεργασίας. Επαναφορά της κυριακάτικης αργίας σε όλους τους κλάδους. Καλούμε συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες σε καθολική καταδίκη και απειταρχές αντεργατικές διατάξεις. Να μείνει ανενεργό το ΓΕΜΙΣΟΕ. Κανένα σωματείο να μην καταθέσει μητρό, ακαταστατικό, οικονομικές καταστάσεις στο κρατικό μητρό. Όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Καμία ηλεκτρονική λίστα με ονόματα και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο κράτος και τους εργοδότες. Υπερασπίζουμε την ελευθερία επιλογής και την πιστικότητα του ψήφου των εργαζόμενων για την εκλογή ΔΣΣ και αντιπροσώπων, το δικαίωμα ενεργής συμμετοχής στις μαζικές διαδικασίες, τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων. Προστασία της συνδικαλιστικής δράσης, κατοχύρωση της αντεπόδησης της συνδικαλιστικής δράσης στους χώρους δουλειάς, εξασφάλιση συνδικαλιστικών αδειών. Όχι στις απολύσεις συνδικαλιστών. Ακύρωση κάθε απόλυσης και κάθε δίωξης για συνδικαλιστική δράση.
επαναφορά των ποσοστών συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις που προβλέπονταν πριν από τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του 18. Απειθαρχία και κατάργηση του απεργοσπαστικού μηχανισμού με τίτλο «Προσωπικό εγγυημένης παροχής υπηρεσιών». Επαναφορά της δυνατότητας στα κλαδικά συνδικάτα, στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα να ασκούν ανεπόδιστα τη συνδικαλιστική τους δραστηριότητα, μεταξύ άλλων να μπορούν να καλύπτουν τον αγώνα κάθε συνδικάτο με τη μορφή πάλης που θα επιλέξει το ίδιο. Προστασία του απεργιακού δικαιώματος ενάντια στην απεργοσπασία και στην απαγόρευση της ανταπεργίας, το γνωστό lockdown. Κατάργηση της προβοκατόρικης διάταξης επηρεάσεως της ψυχολογικής βίας που αποτελεί όχημα δίωξης αγωνιστών που περιφρουρούν τον αγώνα τους. Συνάδελφοι, για να τα καταφέρουμε, μπροστά μας έχουμε πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα για τη λειτουργία και το περιεχόμενο των συνδικάτων μας. Τι χρειάζεται λοιπόν σήμερα για να έχουμε αποτελέσματα? Πρώτον, συνδικάτα ζωντανά, με συνεδριάσεις Δέλτα Σίγμα που θα οργανώνουν τις μάχες, θα συζητούν τις εξέλιξεις του κλάδου της επιχείρησης με γενικές συνελεύσεις που θα καταλήγουν σε σχέδιο δράσης για να απλώνουν τη δράση τους και να εκτιμούν τα βήματά τους. Δεύτερον, συνδικάτα μαζικά, με την αίτηση εγγραφή στο χέρι, με σχέδιο για την ένταξη νέων μελών στο συνδικάτο, με ιδιαίτερη προτίτα για το κέρδισμα γυναικών και νέων εργαζόμενων. Τρίτον, συνδικάτα προσανατολισμένα, που θα απαντούν άμεσα και αποφασιστικά σε κάθε χτύπημα που θα προσπαθεί να δώσει η εργοδοσία, που δεν θα επιτρέπουν την εφαρμογή στην πράξη των αντεργατικών νόμων, όπως αυτός του Χατζηδάκη, που θα διεκδικούν την ικανοποίηση των αναγκών μας σήμερα, γιατί εμείς παράγουμε το πλούτο και όχι οι κυφήνες επιχειρηματίες. Ταυτόχρονα να έχουν το τιμόνι σταθερά στραμμένο στο μεγάλο έργο, στην κυβέρνηση και το κράτος των εργοδοτών, στο μαύρο μπλοκ των καπιταλιστών που έχουν βάλει στόχο να ξεπερδεύουμε συνδικάτα και δικαιώματα, που δεν θα πέφτουν στην παγίδα όπως η εναλλαγή κυβερνήσεων θα λύσει τα προβλήματά του. Αυτό το δοκιμάσαμε πολλές φορές και ήταν αναποτελεσματικό. Κάθε φορά πρόσθεται νέα βάρη πάνω. Δεν έχουμε χρόνο για νέες αυταπάτες σήμερα. Πείρα υπάρχει. Και η πείρα αυτή φωνάζει πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Πως μόνο η οργάνωση του πάντων εργαζόμενων, του λαού συνολικά, μπορεί να εξασφαλίσει ανακούμπηση στα λαϊκά προβλήματα. Αυτά τα συνδικάτα είναι που μπορούν να οργανώσουν ένα πλατή, μαζικό, πανελλαδικό μέτωπο που θα πει μπροστά της για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Με ένα τέτοιο τρόπο θα κάνουμε πέρα τις ηγεσίες της ΚΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης μια σειρά ομοσπονδιών που βιάζονται να αλλάξουν τα καταστατικά τους ώστε να συμπαθήσουν με τις επιθυμίες εργοδοσίας. Ήδη στο Εργατικό Κέντρο Κατερίνης ετοιμάζονται για συνέδριο, λέει, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ένα εργατικό κέντρο που ήταν κλειστό για δύο χρόνια, άνοιξε μόνο για να υποδεχτεί τη γεννηματά. Οι μάχες του επόμενου διαστήματος είναι αφορμή για να ξεπερδέψουν οι εργαζόμενοι με τους κουστούμάτους των ξεβουλευμένων ηγεσιών που δεν θα συνδικάτε να παλεύουν για την ανάπτυξη των αφεντικών. Με αυτές τις σκέψεις, προτείνουμε σήμερα να πάμε για μεγάλο πανεργατικό συλλαλητήριο στις 4 του Νοέμβρη το απόγευμα, σαν ένα σημαντικό σταθμό ώστε να συμβάλλουμε και εμείς στη συγκρότηση ενός πανεργατικού, πανελλαδικού, απεργιακού ξεσηκωμού τους επόμενους μήνες, Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Πώς να δουλέψουμε για την επιτυχία? Το πρώτο είναι να συνεδριάσουν άμεσα τα Δέλτα Σίγμα και να προχωρήσουμε σε γενικές συνελεύσεις για την οργάνωση της πάλης. Προχωράμε σε συσκέψεις, σε χώρους δουλειάς, συζητήσεις με κάθε εργαζόμενο. Κανένας δεν περισσεύει για την επιτυχία του αγώνα μας. Να εξασφαλίσουμε σαν οργανωτές αυτού του αγώνα την πλατιά ενημέρωση, την ένταξη στη μάχη των μελών των σωματείων μας. Δεύτερον, να οργανώσουμε την πάλη των εργαζόμενων. Τα προβλήματα τρέχουν σε όλους τους χώρους και στα σπίτια των εργαζόμενων. Κάθε σωματείο να έχει μάτια και ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση, ώστε να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Πάνω σε αυτόν τον άξονα, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία και μια σειρά αγώνων που εκφυλίσσονται το επόμενο διάστημα. Με αιχμή τον νόμο Χατζηδάκη, οξύνουμε την πάλη μας για να μην επιτρέψουμε τις αμονικές συμβάσεις στους χώρους δουλειάς, δηλαδή την επιβολή του εργοδότη σε κάθε εργαζόμενο χωριστά. Δεν δεχόμαστε καμιά αλλαγή στα αποφασισμένα δημοκρατικά μέσα από τις γενικές συνελεύσεις καταστατικά των συνδικάτων. Αρνούμαστε να παραδώσουμε στην εργοδοσία τα μητρώα μας, δεν εγγραφόμαστε ηλεκτρονικό φακέλωμα που φέρνει η κυβέρνηση. Συνεχίζουμε τη μάχη για να ακυρωθεί η πρώτη απόλυση συνδικαλιστή με τον νόμο Χατζηδάκη, με κινητοποίηση στα τέλη του Οκτώβρη στα μεταλλεία της Χαλκιδικής. Αξιοποιούμε σε αυτή την κατεύθυνση και τα υλικά της ημερίδας που κάναμε μπροστά στην ΔΕΔ για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, η οποία είναι να τυπωθεί και τις επόμενες μέρες.
Την υγεία υγειονομική βγαίνουν ξανά στον αγώνα με ένα πρόγραμμα κινητοποίησης που κορυφώνεται στις 21 Οκτώβρη με απεργιακή κινητοποίηση. Δεν αφήνουμε να περάσει την κίνδυνη λογική της κυβέρνησης πως τελειώσαμε με την πανδημία, πως ό,τι έγινε έγινε. Απαιτούμε μέτρα σε όλους τους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και τις σχολείες των παιδιών μας. Δεν επιτρέπουμε να γίνει συνήθεια οι δεκάδες νεκροί που θρηνούμε καθημερινά με ευθύνη κράτους και ορθοδοσίας. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πυκνώσουν οι παρεμβάσεις σωματείων και γιατρών μέσα σε χώρους δουλειάς για ενημέρωση με προσπάθεια για τη συγκρότηση επιτροπών υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Ανοίγουμε μέτωπο επίσης ενάντια στην ακρίβεια που εξανεμίζει τους ήδη μικρούς μισθούς μας. Πρώτος σταθμός είναι η απεργιακή μάχη στη ΔΕΗ στις 19 του Οκτώβρη με αίτημα για φθηνό ρεύμα για όλο το λαό. Μέσα Νοέμβρη να δούμε μέρα δράσης για το ζήτημα της ακρίβειας. Κλιμακώνουμε την πάλη μας ενάντια στον φασισμό και το σύστημα που το δρέπει. Βάζουμε στο στόχαστρο τόσο τις εγκληματικές ομάδες όσο και όσους τους κρατάνε από το λουράκι. Προχωράμε σε ενημέρωση και άνοιγμα μέσους χώρους δουλειάς για την απομόνωση των φασιστών. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για το αντιπεριαλιστικό συλλαλητήριο στις 17 του Νοέμβρη. Τα συστήματα του Πολυτεχνείου σήμερα είναι επίκαιρα όσο ποτέ. Μπροστά στη νέα συμφωνία Ελλάδα-ΣΥΠΑ που γεμίσει τη χώρα με βάσεις. Μπροστά στην Ελληνογαλλική Συμφωνία που στέλνει ελληνικά στρατεύματα στην Αφρική για ξένα προς το λαό συμφέροντα. Να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά το έξω ΗΠΑ, έξω τον ΝΑΤΟ. Μπροστά στις δεκάδες αρχαιρεσίες σωματείων που έχουμε μπροστά μας, εν όψει και του συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, παλεύουμε για την αλλαγή συσχετισμών στο συνδικαλιστικό κίνημα, αγωνιζόμαστε για να πολλαπλασιαστούν οι οργανωμένοι εργαζόμενοι για να επικρατήσουν δυνάμεις ταξικές που θα δώσουν πραγματική όθηση και δυναμική σαν σωματεία μας. Παλεύουμε για ένα εργατικό κέντρο πραγματικό σπίτι και κάστρο των εργαζόμενων της Θεσσαλονίκης, ζωντανό, γεμάτο εργάτες, πρωτοπόρο στην πάλη κατά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Σε κάθε σωματείο να εκλεγούν τέτοια σύστημα από αγωνιστές εργαζόμενους που να εξασφαλίσουν γραμμή επιθετική με προμετωπίτατα συμφέροντα των εργαζόμενων και όχι της εργοδοσίας. Με βάση όλα αυτά, συναδέλφοι και συνάδελφοι, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, μπορούμε να τα καταφέρουμε.